Ο Σουλτάνος επισκέφτηκε στρατιωτική μονάδα στην επαρχία Χακάρι, στα σύνορα με το Ιράκ, και μιλώντας στους Τούρκους στρατιώτες, προχώρησε σε ένα από τα γνωστά παραλήρηματά του για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αναφέροντας το πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ο τουρκικός λαός με το στρατό, δήλωσε: «Γνωρίζετε πως τα βιβλία ιστορίας μας περιγράφουν ως στρατιωτικό έθνος. Πολλές φορές αποδείξαμε πως όταν γίνει λόγος για την υπεράσπιση της πατρίδος, όλοι από 7 ως 77 χρονών τρέχουμε για το καθήκον, αλλά και κάτι που είναι ακόμα σημαντικότερο, εκπληρώνουμε με επιτυχία αυτόν τον αγώνα. Συγκρίνοντας τους ανθρώπους μας με άλλες κοινωνίες, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε πως η δουλειά του στρατιώτη δεν είναι τόσο δουλειά όπλου, αλλά καρδιάς. Λόγω της πλέον παλιάς κρατικής παραδόσεως στον κόσμο, από το παρελθόν ως σήμερα, είμαστε μια χώρα με το στρατό της». Και έπλεξε το εγκόμιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ανακαλύπτοντας επιτυχίες και έπι. Από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από το Ιράκ μέχρι τον Αγκόρνο Καραμπάχ και από τη Μεσόγειο στο Αιγαίο, σε πολλά μέρη, καταγράφοντας έπι με τα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια στοιχεία μας, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες που αποσπάμε. Βέβαια, δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, μιλώντας και για το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, με έμφαση τόνισε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εκαθαρίστηκαν και πλέον έχουν πάλι την παλιά τους ένδοξη θέση.